επίσκεψη της κυρίας Κονιώτου στην Αμφίπολη. Έχουμε και συνέχεια. Ο Δημήτρης Κότας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας ενημερώσει. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλό βράδυ, Θανάση. Καλό βράδυ και στους φίλους τηλεθεατές. Έχουμε και τα παραλυπόμενα. Σωστά, έχουμε τα παραλυπόμενα από την άλλη πλευρά. Ακούσαμε τα της Υπουργού και της επίσκεψης στον Τίβο Καστά στην Αμφίπολη. Έχουμε απάντηση στα όσα έγιναν σήμερα το πρωί από τη Νέα Δημοκρατία. Συγκεκριμένα, η τομεάρχης πολιτισμού και αθλητισμού της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Όλγα Παρογιάννη, εξαπέλυσε ευρημία επίθεση σχετικά με την επίσκεψη της ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού στην Αμφίπολη, κατηγορώντας την κυβέρνηση για επικοινωνιακά παιχνίδια, όπως αναφέρει η κυρία Κεφαλογιάννη στην ανακοίνωσή της. Η ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού δραπετεύει, αναφέρει η κυρία Κεφαλογιάννη στην Αμφίπολη, εσπευσμένα για ένα ταξίδι εντυπώσεων. Η Υπουργός επισκέπτεται την ασκαφή, την οποία η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ έχει εγκαταλείψει στην τύχη της, αναφέρει χαρακτηριστικά. Δεν σταματά εδώ, κυρία Κεφαλογιάννη. Εξαπολύει επίθεση και στην Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ΣΕΡΟ και αναφέρει τα εξής. Το πρωτότυπο αυτή τη φορά έγκυται στο ότι η υπουργική μετακίνηση πραγματοποιείται μετά από πρόσκληση της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ΣΕΡΟΝ. Υποκαθιστώντας, λέει Κεφαλογιάννη, τους αρχαιολόγους που έκαναν την ανασκαφή, η Νομαρχιακή Επιτροπή ως ειδικός εντός εισαγωγικών για το θέμα ανακοινώνει ότι η έλευση του Υπουργείου Πολιτισμού καταδεικνύει με τρόπο σαφή και ανδιαφυσβήτητο τη βούληση της κυβέρνησης για τη συνέχεια της ανασκαφής. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη από τις υπηρεσίες του Υπουργείου, λέει η κυρία Κεφαλογιάννη, επισημαίνεται επίσης ότι κανένας δεν προσκάλεσε τους επιστήμονες που είχαν την ευθύνη της ανασκαφής. Ουσιαστικά αναφέρεται στην κυρία Περιστέρη. Ωστόσο, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, η κυρία Περιστέρη έμεινε ικανοποιημένη καθώς πραγματοποίησε την ξενάγηση. Τελικά, Δημήτρη, τι ακριβώς έγινε σε αυτό το θέμα? Δεν την κάλεσαν? Η κυρία Περιστέρη σε δηλώσεις της είχε πει ότι δεν ενημερώθηκε για την επίσκεψη της κυρίας Κονιόρδου και γενικά των παραγόντων του Υπουργείου. Ωστόσο έφτασε στο σημείο, θέλησε να δει από κοντά την Υπουργό και όπως μας ανέφερε και η κυρία Κονιόρδου αλλά και η κυρία Περιστέρη, έγινε κανονικά η ξενάγηση από την πρώην Διευθύντρια της Εφορίας Αρχαιοτήτων Σερών, Περιστέρη. Τις δηλώσεις που άκουσαμε όμως της κυρίας Περιστέρη έπεσε η μπηχτή. Ναι. Έριξε τα καρφιά η κυρία Περιστέρη και προς το Υπουργείο, αλλά πιο πολύ και στην πρώην συνάδελφό της, την κυρία Μάλμα, η οποία τώρα είναι αναπληρώτρια Διευθύντρια της Εφορίας Αρχαιοτήτων. Τέλος, να σας αναφέρω ότι καταλήγει η ανακοίνωση της κυρίας Κεφαλογιάννη. Είναι πραγματικά εκρηκτική επικοινωνιακή διαχείριση της κυβερνητικής ανυπαρξίας, αναφέρει. Κατασκευάζουν ειδήσεις χωρίς ουσία, κατασκευάζουν τη δική τους αλήθεια για να καλύψουν την άγνοια και τα λάθη τους. Πόσα χρήματα είπαμε τελικά θα έρθουν? Είναι 2,5 εκατομμύρια, είναι από το ΕΣΠΑ και από το ΙΝΤΕΡΕΚ αντίστοιχα. 1 εκατομμύριο και 1,5 εκατομμύριο από το ΙΝΤΕΡΕΚ. Μάλιστα. Πότε θα έρθουν, ξέρουμε? Πότε θα έρθουν, χρονοδιάγραμμα δεν μας ανακοίνωσαν. Το επόμενο διάστημα, με βάση και αυτά τα οποία είπε και η κυρία Αγατοπούλου όσον αφορά την επισκεψιμότητα, δηλαδή να γίνει ο τάφος επισκεψιμός σε βάθος τριετίας, ουσιαστικά είναι μέσα σε αυτό το χρονοδιάγραμμα. Μάλιστα, να μείνουμε στο θέμα. Έχουμε και τον Δήμαρχο. Μας είπαν και για κάποια άλλη επίσκεψη οι φήμες incognito. Δεν θα τα πούμε άλλη φορά αυτά σε λίγο. Να πάμε λίγο στο Δήμαρχο της Αμφίπολης. Είναι στην τηλεφωνική.